Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω μια αγωνία, διότι δεν ήμουν προετοιμασμένη για ελεύθερη ομιλία, τα έχω όλα γραμμένα σε χαρτιά και μετά από τόσες υπέροχες ομιλίες θέλω να δείξετε λίγο κατανόηση. Επίσης θα κάνω μια παρουσίαση λίγο αντισυμβατική, υπό την έννοια ότι δεν ήμουν προετοιμασμένη να δεν δείξω τη δουλειά μου, αλλά πιο πολύ να μιλήσω για εμπειρίες μου. Και γι' αυτό το λόγο θα μιλήσω πραγματικά για πράγματα που καθόρισαν τη ζωή μου, το παρελθόν μου και ασυναίσθητα ή υποσυνείδητα βγήκε όλη αυτή η δημιουργία, χωρίς να σας δείξω συγκεκριμένα κομμάτια μου. Τέλος πάντων, θέλω να διηγηθώ την προσωπική μου μινωική διαδρομή, η οποία είναι, όπως ανέφερε η Όλγα, άρρηκτα συνδεδεμένη με το έργο των θείων μου Έφη Σακουνά Σακελαράκη και Γιάννη Σακελαράκη, οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν αναδείξει σημαντικές πτυχές του μινωικού πολιτισμού. Και σε όλα αυτά τα βήματα και σε πολλές ανασκαφές ήμουνα στο πλάι τους. Αισθάνομαι... με συγχωρείτε λίγο να εξοικειωθώ και με το... Ναι, ένα λεπτό. Να το δοκιμάσουμε. Α, όχι, λάθος, περίμενε. Καταρχάς, να σας δείξω το νέο μου λογότυπο και να εξηγήσω γιατί δεν βλέπετε το σαπουνά. Είσαστε οι πρώτοι που το παρουσιάζω, κάνω μια νέα κίνηση, διότι πρέπει να πω ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν δημιουργό σχεδιαστές που, όπως είπε πριν και η Σοφία Κοκοσαλάκη, είμαστε ιδιαίτερα εγωιστικά όντα με πολύ ισχυρή άποψη και είναι δύσκολο να επαρνηθούμε το εγώ μας. Εγώ σαπουνά γεννήθηκα και ήταν δύσκολο να το βάλω στην άκρη, όμως σεβόμενοι τις συνεργασίες μου στο εξωτερικό, τους λυπήθηκα τους δόντους τους ξένους να λένε όλα μαζί τα ονόματα και αποφάσισα να αφήσω έξω το σαπουνά. Οπότε εδώ είναι το νέο λογότυπο και σιγά σιγά όταν βλέπετε Polina Ellis θα ξέρετε ότι είμαι εγώ. Χαίρομαι που το μοιράζομαι εδώ μαζί σας, που είναι, θα το πω μετά αργότερα, γιατί είμαι ιδιαίτερο συγκινημένη. Το Μουσείο Ηρακλείου για μένα, που βλέπω τόσα γνωστά πρόσωπα, είναι ένας τόπος που έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και νιώθω ότι είμαι κομμάτι του. Αισθάνομαι τυχερή, λοιπόν, που είμαι ανιψιά των Σακελαράκηδων και μου δόθηκε ευκαιρία, δουλεύοντας κοντά τους, να αγαπήσω την αρχαιολογία και φυσικά να μοιραστώ ανεκτήμητες εμπειρίες, ελπίζοντας να μπορώ να μεταδώσω όλο αυτό το πάθος μέσα από τη δουλειά μου. Η Κρήτη είναι μέσα από αυτό σπίτι μου, όπως είπα πριν λίγο, και νιώθω ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινημένη που πατώ πάλι σε αυτούς τους τόπους, όπως και χθες αυτό που οργάνωσε η Κατερίνα Εφρέτζου με την Μίλτος. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία αναβίωσης του αρχαίου μινωικού πολιτισμού, η οποία προσωπικά με συγκίνησε βαθύτατα. Ήθελα να σας δείξω εδώ... Όψη, με συγχωρείτε. Ω, τι έγινε, μπερδεμένα είναι. Αναφερόμενη στο έργο των θείων που θα δείξω κυρίως φωτογραφίες από την αρχαιολογική μου εμπειρία, ήθελα να δείξω και μια φωτογραφία από το Μουσείο των Ανογείων. Έχω συμμετάσχει και στη δημιουργία του Μουσείου των Αρχανών, όχι των Ανογείων, που και αυτά όλα έχουν χτίσει λιθαράκι-λιθαράκι την προσωπικότητά μου, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα διαμαντάκι και αυτό, όπως και των Αρχανών, όλοι όσοι είστε επισκέπτες και προλάβετε, ωραίο είναι να τα επισκεφτείτε. Αναγκαστώ να βάλω και τα γυαλιά μου, γιατί δεν βλέπω, νομίζω. Από τα 11 μου, κάθε καλοκαίρι, περνούσα ένα μήνα της ζωής μου στις ανασκαφές και κυρίως στη μεγάλη ανασκαφή των θείων μου στις Αρχάνες. Εδώ βλέπετε από το παλάτι των Αρχανών, που θεωρείται ένα από τα... θεωρείται εξίσου μεγάλο με αυτό της Κνωσού από μετρήσεις, παρότι είναι θαμμένο κάτω από την Κομμόπολη των Αρχανών και που κατά τον Evans ήταν το Summer Palace της Κνωσού. Καλά δεν τα λέω, κυρία Βλαζάκη. Λοιπόν, αυτές όλες... Αυτό εδώ όταν ήμουν μικρή, γιατί είχε ξεκινήσει να είναι πατάμε στο χώμα και με τα χρόνια κάθε καλοκαίρι σκάβοντας, φτάσαμε κάποια μέρα να είμαστε ήδη μέσα στο δωμάτιο αυτό, το οποίο είναι εμπειρίες που δεν μπορεί κανείς να μεταφέρει. Εδώ μια φωτογραφία δικιά μου, όταν έπαιζα και το φωτογράφο, έκανα όλους τους ρόλους.
κάτωψη του, να δείξω εδώ, κάτωψη του παλατιού των Αρχανών. Οι ανασκαφές του σποδίου του νεκροταφείου του Φουρνίου, τα νεμόσπυλα με την ανθρωποθυσία, όλα αυτά που έλεγα πριν έχουν εναποθέσει ένα λιθαράκι στη ζωή μου και στην προσωπική μου εξέλιξη. Για να δείξω εδώ και μία αναπαράσταση. Αυτός είναι ο αναπαράσταση του ναού της ανθρωποθυσίας. Ήθελα να πω κάτι που είπε πριν και η Σοφία Κοσαλάκη, το οποίο με άγγιξε πάρα πολύ, ότι πραγματικά μπορεί να σας φαίνεται άσχετο από το τι κάνω εγώ κόσμο τώρα και είμαι σχεδιάστρια, γιατί γι' αυτό μιλάμε, αλλά είναι κάποια πράγματα που έχουν αυτό το, πώς το είπες, πολύ ωραία ώρα, το ιστό του μυαλού μας. Δηλαδή, εγώ στα περισσότερα σχέδιά μου δεν βλέπω, δεν κάνω από αναπαράσταση κάποιο αντικειμένο που βλέπω, το οποίο έχει συμβεί και αυτό, αλλά βγαίνουν ασθενέστητα γραμμές που όλες αυτές οι εμπειρίες λειτουργούν πάνω μου χωρίς να βλέπω το σχέδιο και μετά καταλαβαίνω τι έχω κάνει. Δεν το... Κάτσε να... Κοίτα, είπα, θα δείξετε κατανόηση. Δεν ήμουν προετοιμασμένη για... Έτσι ξεκίνησα. Αυτό κάτσε γιατί χωρίς γυαλί είπαμε δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα μέσα σε αυτό το πλαίσιο να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα κείμενό μου που είχα γράψει στη μνήμη του Σακελαράκη, γιατί είναι κάποιες εικόνες που σας μεταφέρουν όλη αυτή την εμπειρία. Δεν θα ξεχάσω την ανάβαση στο φουρνί. Ξεκινούσαμε κατά τις 6 και περπατούσαμε από το χωριό των Αρχανών στο νεκροταφείο με το σακίδιο στην πλάτη. Η προσμονή για τα νέα ευρήματα μας γέμιζε αγωνία και έκσταση. Οι νεκροί μας περίμεναν με την ατολή του ηλίου να μάθουμε τα μυστικά τους. Εμείς ως ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Σακελαράκη που όριζε την πορεία καβάλα σε ένα άλογο, ακολουθούσαμε με γοργούς ρυθμούς. Δεν θα ξεχάσω το παλάτι των Αρχανών κάτω από τα άγρυπνα βλέμματα των αρχανιώτικων σπιτιών που κατοικούσαμε. Εδώ σας δείχνω μια φωτογραφία που είναι από την ταράτσα του σπιτιού των Αρχανών. Μέναμε εκεί φοιτητές που γινόταν ένα σκαφί και μετά γινόταν, γράφονταν τα ημερολόγια κτλ. Και από εκεί έβλεπες το παλάτι. Από την ταράτσα υπήρχε δηλαδή άμεση επαφή με το... Εδώ οι περισσότεροι που είναι σήμερα τα έχουν επισκεφτεί και τα ξέρουν και έχουν υπάρξει αυτή την ασκαφή. Η μαγική αυτή συνύπαρξη του παρελθόντος με το παρόν τελούντανε σε αυτόν τον τόπο όλο το 24ωρο. Τρώγαμε στη ταράτσα και βλέπαμε το παλάτι. Ξέραμε ότι κάτω από το κρεβάτι μας βαθιά μέσα στη γη, κάποια ζωή, κάποιο κτίριο του παρελθόντος περιμέναν να έρθουν στο φως. Ο Γιάννης Σακελαράκης, ο οποίος με είχε βαφτίσει, αυτό το λέω λίγο και για το πιο κωμικό, δεν χαρίζονταν σε κανέναν βεβαίως και όταν πήγαινα από μικρή μας έβαζε να δουλεύουμε και να ξυπνάμε ίδιες ώρες όλοι, από τις 6 το πρωί. Έτσι λοιπόν ακολουθούσα και εγώ το κοινό ωράριο και αν καμιά φορά έκανα κανένα λαθάκι, με πολύ χαρά έλεγε «Αχ, το λάδι που βρήκα στη Γερμανία τελικά χάλια ήτανε». Άμα έκανα τίποτα καλό, με περηφάνεια έλεγε «Τελικά το είχα φέρει από την Κρήτη το λάδι». Έχοντας έφεση και ταλέντο στο σχέδιο και τη ζωγραφική, εκτός από τομές και κατόψεις και την περαιτέρω ενεργή συμμετοχή μου στην ανασκαφή, είχα αναλάβει να κάνω και πολλά σχέδια ευρημάτων. Αργότερα, όταν ασχολήθηκα πλέον σοβαρά με την αρχαιολογία και το σχέδιο, είχα αναλάβει και αποτύπωση ευρημάτων πιο συστηματικά για τις δημοσιεύσεις τους. Εδώ έτσι για να σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες, για να με πιστέψετε δηλαδή. Και κάτσε να δω εδώ. Όχι, αυτό είναι λάθος. Εδώ είναι ρητά τάβρων, πύλνα από το φουρνί. Και εδώ είναι η δόλια. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Φυσική συνέπεια όλων αυτών των εμπειριών είναι ότι αποφάσισα να σπουδάσω αρχαιολογία και ταυτόχρονα να κάνω και μαθήματα ζωγραφικής. Τις σπουδές μου τις έκανα από την αρχή μέχρι το τέλος στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και το διδακτορικό μου είχε θέμα που προέρχονταν επίσης από τη σπάνια και μοναδική ανασκαφή στο ιδαίο άντρο.
Α, εδώ αυτή τη φωτογραφία σας τη δείχνω, γιατί βρίσκω ότι είναι μια από τις πολύ αγαπημένες μου, στο ιδέο άντρο με τον θείο μου, το Σακελαράκι, την Έφη της Απουνά της Σακελαράκη, την αδερφή μου. Και εδώ είναι, το δείχνω, αυτό είναι το εξώφυλλο του διδακτορικού μου, γιατί έχει ενδιαφέρον το σχέδιο που είχα επιλέξει τότε και είχα βάλει στο εξώφυλλο, που είναι απολύχνο, που είναι ο Δίας με τον Αετό, είναι σήμερα το έμβλημα των αναγείων. Το χρησιμοποιούν σαν... και το βρίσκω πολύ συγκινητικό αυτό. Η σπηλιά... ένα λεπτό τώρα, γιατί... Η σπηλιά του Δία στο Ιδαίο θεωρείται ο τόπος που γεννήθηκε ο Δίας και τρέφονταν από το κέρας της κατσίκας Αμάλθειας, που αποτέλεσε επίσης πηγή έμπνευσης και για μια συλλογή μου που ονομάζεται κέρας. Όπως είπαμε, δεν έχω φέρει slides, θα τα δείτε όποιος ενδιαφερθεί στο site. Δεν θα ξεχάσω τώρα από το βιβλίο, σας λέω άλλο ένα απόσπασμα, τη διαμονή μου στο Ιδαίο Άντρο. Το βουνό ήταν το σπίτι μας, ο ουρανός η σκεπή μας. Το χώμα ήταν το πάτωμά μας. Σε αυτή την ανασκαφή ένιωθε κανείς πραγματικά την απόλυτη ταύτιση με το παρελθόν. Για πολλά χρόνια μετά τις σπουδές μου ασχολήθηκα με την έρευνα και συνέχιζα να συμμετέχω στις ανασκαφές των θείων μου, με τελευταία συμμετοχή μου στην ανασκαφή της Ζωμίνθου, που συνεχίζεται τώρα από την Έφη Σαπουνά Σκελαράκη και από την οποία έχει ανακαλυφθεί και πολλά ευρήματα, μεταξύ των οποίων ένα ειδόλιο, εδώ είναι η ανασκαφή της Ζωμίνθου. Για να δούμε το ειδωλιάκι. Αυτό το ειδωλιάκι, που επίσης ίσως το έχετε δει πολύ, ήταν έμπνευση για ένα μινωικό ειδόλιο που έχω κάνει από τη σειρά Μίνωαν. Και θέλω επίσης να αναφερθώ ότι παρόλο που η Κρήτη έχει στιγματίσει την αρχαιολογική μου μνήμη, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε μια φανταστική ανασκαφή στο Ιερό Κορυφής των Κυθύρων, του Αγίου Γεωργίου, όπου ήμασταν κρεμασμένοι πάνω στο βουνό, κάτω από ένα κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου. Όπως αυτό είναι... να το. Δεν είναι άσχετο, γιατί ήταν επηρεασμένοι από το μινωικό πολιτισμό και όλα αυτά τα ειδόλια ήταν μινωικά. Δεν το δείχνω εντελώς. Έτσι, αυτή η ανασκαφή ήταν επίσης από τις πολύ συγκλονιστικές εμπειρίες που ατενίζοντας τη θάλασσα πάνω στο βουνό, βγαίνανε από το χώμα όλα αυτά τα υπέροχα μινωικά ειδόλια, όμοια με αυτό τη Ζωμίνθου. Και ο λόγος που δίνω έμφαση στα ειδόλια είναι λόγω του ότι είχα κάνει και αυτή τη συλλογή. Έτσι ξεκίνησα το ταξίδι της ζωής μου ως αρχαιολόγος που θέλει να ανακαλύψει τη ζωή των προγόνων του, που θέλουν και που θέλουμε να ταυτιστούμε με το παρελθόν μας και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και εμείς και να δώσουμε το δικό μας στίγμα. Έχοντας βιώσει ανακαλύψεις, όπως ήταν ο σκελετός που είδατε πριν τις μινοίτσες με το διάδημα, ελεφάντινα, χρυσά, αγκία, αρχιτεκτονικές κατασκευές, έχω νιώσει τον υπέρμετρο θαυμασμό της τέχνης αυτού του πολιτισμού. Ζήλυψα λοιπόν και εγώ όλους αυτούς τους δημιουργούς, έγινα και εγώ δημιουργός και ασυναίσθητα όλη αυτή η εμπειρία, όλες αυτές οι γραμμές αρχιτεκτονικές ή των έργων τέχνης, πέρασαν φιλτραρισμένες με την αφαιρετική μεμβράνη και σε φόρμες δικές μου, καθαρές, δωρικές και μινιμαλιστικές. Όλος αυτός ο πλούτος ήταν τόσο μεγάλος που η μοναδική ανάγκη που ένιωθα στη μεταφορά του ήταν να προσφέρω με μια λιτή απόδοση όλη αυτή την εμπειρία. Όταν έχεις ζήσει τόσο έντονα και έχεις κάνει βίωμά σου τον ανεκτίμητο πλούτο, μόνο με μια απέριτη προσέγγιση μπορεί να ενώσει, ή μάλλον μόνο μια απέριτη προσέγγιση μπορεί να ενώσει όλη αυτή την πληθώρα εμπειριών. Και δεν αποτυπώθηκαν μόνο οι εικόνες, αλλά όλη η φιλοσοφία ζωής. Αποτυπώθηκε ο σεμνός, λιτός, αλλά τόσο δυναμικός τρόπος προσέγγισης που είχαν οι δάσκαλοί μου, Εύφη και Γιάννης. Μας δίδαξαν να ήμασταν σκληροί, εργάτες, αναλυτές και παρατηρητές, με βλάβεια, σταθερότητα και υπομονή. Το ίδιο μου δίδαξε και η Γερμανία. Νομίζω ότι όλη αυτή η προσέγγιση, μαζί με το δυναμικό αέρα της Κρήτης και του μινωικού πολιτισμού, έχει αφήσει το στίγμα της στη δικιά μου δουλειά. Το οποίο, άμα το δείτε, για κάτσε να βάλει το μοντέλο, βάλε ένα βραχιολάκι εδώ και σήκωσε το χέρι σου, να δείξουμε το Dorian. Από τη συλλογή Dorian. Γιατί μια και δεν έχω slides, ας βάλει κάτι.
Θα τρέξει η moderator. Βλέπετε, όλη αυτή η σκληρότητα, η λιτότητα, η μινιμαλιστική αυτή απόδοση βγήκε από όλα αυτά που πριν λίγο σας έλεγα. Για το Branding and Heritage εμπνεύστηκα αυτό εδώ το έργο που είναι από εικονογράφηση από μηνωικά έργα Ταύρου, Μηνόταυρου και ελπίζω να σας αρέσει. Είναι σπουδαία η πρωτοβουλία της Κατερίνας. Πρέπει να την ευχαριστήσουμε, την Κατερίνα Φρέτζου. Πραγματικά ελπίζω να πετύχει το σκοπό του, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία, για την ιστορία μας, τη μετάγγιση του πολιτισμού μας σε όλο τον κόσμο, γιατί η Ελλάδα πρέπει να θυμάται, καταρχάς, να μην ξεχνάει τις ρίζες της, να επηρεάζει και να εμπνέει με ό,τι τρόπο έχει. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ.